Οι αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 θα γίνουν με απλή αναλογική. Αυτό ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ο κύριος Τσίπρας τόνισε ότι η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει επίσης τον ριζικό εκδημοκρατισμό των αυτοδιοικητικών θεσμών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το σύστημα εκλογής και τη θεσμική κοινωνική συμμετοχή και ελέγχου, και πρόσθεσε: μετά από 7 χρόνια κρίσης, περνάμε σε μια νέα εποχή που τίποτε δεν μπορεί να είναι όπως παλιά. Ποτέ δεν ήμασταν αντίθετοι κάθετα με την απλή αναλογική έτσι όπως την ακούμε. Τώρα πώς θα είναι αυτή η απλή αναλογική θα το δούμε. Όμως αν τηρηθεί στο απόλυτο η απλή αναλογική θα υπάρχει δυσλειτουργία στους Δήμους. Θα πρέπει λοιπόν για να λειτουργούν οι Δήμοι, αν θα γίνει αυτό δηλαδή καθαρά απλή αναλογική, γιατί θα σας πω γιατί το λέω αυτό, τότε πραγματικά θα υπάρχει ζήτημα πλειοψηφιών στους Δήμους. Εκτός κι αν δώσουν αρμοδιότητες τέτοιες στους δημάρχους, ώστε σε κάποια ζητήματα, ώστε να μπορεί να λειτουργεί ο Δήμος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, ένας δήμαρχος, μια δημοτική αρχή, η οποία θα πάρει το 30% από τον πρώτο γύρο, και θα έχει στο Δήμο Ηράκλειας με 30% 8 συμβούλους δημοτικού συμβουλίου, για 16, αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο μπορεί να λειτουργήσει. Θέλει πολύ δουλειά. Τώρα, ακούγεται ότι και με 45% από τον πρώτο γύρο θα δοθεί έναν μπόνους μιας έδρας. Αυτό μπορεί να γίνει και 40. Είναι η εκτίμησή μου όμως και η άποψή μου από ακούσματα που έχουμε. Αν αυτό γίνει, ίσως θα βοηθήσει πάρα πολύ. Τώρα, όσον αφορά στο Δήμο Ηράκλειας, με τα ποσοστά που είχαμε, δηλαδή όσοι υπερβαίνουν το 55% από τον πρώτο γύρο, δεν θα έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Δηλαδή, στο Δήμο Ηράκλειας, με το ποσοστό που είχαμε, δεν είχαμε ακριβώς τους ίδιους συμβούλους. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το γνωρίζει κανένας τι μπορεί να γίνει, να συμβεί. Ο Πρωθυπουργός επίσης σημείωσε ότι η απλή αναλογική θα ενισχύσει το θεσμό της αυτοδιοίκησης και τη δημοκρατία. Θα εισάγει την αρχή της συνεννόησης και συνεργασίας, σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ μίλησε για ριζικό εκδημοκρατισμό των αυτοδιοικητικών θεσμών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το εκλογικό σύστημα, το σύστημα εκλογής δημοτικών περιφερειακών συμβούλων και δημάρχων και περιφερειαρχών, το σύστημα διοίκησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και τη θέσπιση της κοινωνικής συμμετοχής και του ελέγχου των πολιτών απέναντι στον θεσμό. Η θέσμευση απλή αναλογική είναι, εάν ληφθούν όλα τα μέτρα τους ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή διακυβέρνηση μετά τις εκλογές, δεν είμαστε αρνητικοί. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς αυτά που μας έχουν παρουσιάσει μέχρι τώρα είναι κάτι που είναι γραμμένο στο πόδι. Έτσι όπως έχει παρουσιάσει και αυτά που έχει παρουσιάσει, δηλαδή καρικατούρες και σκίτσα, δεν υπάρχει θέμα, θα οδηγήσει τη χώρα στην ακυβερνησία. Θα οδηγήσει την τοπική αυτοδιοίκηση στην ακυβερνησία.